Βρισκόμαστε στον ποτό και βλέπετε ο καπνός από τη σκάλα ποταμιά έχει φτάσει έως τον ποτό και υπάρχει νομίζω και ένα μέτωπο εδώ καινούριο. Διότι, κοιτάξτε εδώ, έχει κυτρινήσει ο ήλιος, είναι παντού καπνός, έχει κυτρινήσει γενικά ο ουρανός και αυτό το μέτωπο έρχεται προς τα εδώ. Επιχειρούν τώρα δύο αεροπλάνα και πάνω από 200 πυροσβέστες, όπου έχουν εκκαινωθεί και χωριά εδώ, προληπτικά. Για ακόμη μία φορά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας είναι πολύ λίγες και ενήργησαν καθυστερημένα, καθώς η θάσος εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη στο έλεος της φωτιάς. Μάλιστα, το μεσημέρι της 5ης έφτασε στρατιωτικό κομβόι στο νησί, προκειμένου να ενισχυθεί έστω και καθυστερημένα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε από το βράδυ της Τετάρτης πάνω από το χωριό Ποταμιά. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατη περιοχή, κάτι που δυσκολεύει τις προσπάθειες προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις. Για το σκοπό αυτό, στο σημείο βρίσκονται οχήματα του στρατού, ειδικές δυνάμεις και μηχανήματα διάνοιξης δρόμων. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, στη θάσο επιχειρούν 185 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων που με έκτακτα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετέβησαν στο νησί από το λιμάνι της Κεραμωτής. Αξίζει να σημειωθεί πως στις πρώτες πρωινές ώρες η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα από το 112 για εκένωση από τα κύναρα προς τα λιμενάρια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δύο εθελοντές τραυματίστηκαν εχθές κατά την προσπάθεια διάνοιξη ζωνών από πτώση δέντρων. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.